Απίστευτη κίνηση από την πρόεδρο τη Δημοκρατία, Κατερίνα Σεκελεροπούλου, η οποία χρησιμοποίησε ω ταξί ένα συνούκ για να την πάρει από την άξο που παραθέριζε. Η πρόεδρο τη Δημοκρατία ήταν εξαφανισμένη επί πέντε μέρε την ώρα που η Ελλάδα κεγόταν γιατί έκανε τα μπάνια τη στην άξο. Την ώρα τη τιτανία μάχη απέναντι στι φλόγε, όταν χιλιάδε πολίτε κατήγγειλαν ότι δεν υπάρχουν ποινικά μέσα ούτε για δείγμα, η κυρία πρόεδρο απασχόλησε ολόκληρο για να την μεταφέρει από τι διακοπέ τη προκειμένου να εμφανιστεί μπροστά στι κάμερε για λίγα δευτερόλεπτα και να κάνει αυτή την ασυνάρτητη δήλωση έξω από το ενιαίο κέντρο συντονισμού τη πυροσβεστική. Η κυρία πρόεδρο φυσικά θα μπορούσε να πάρει το πλοίο και να επιστρέψει. Θα μπορούσε επίση, εάν ένιωθε τέτοια βιασύνη να εμφανιστεί στην κάμερα, να πάρει το αεροπλάνο. Η Νάξο δεν είναι άγωνη γραμμή και έχει κανονικά αεροπορικέ πτήσει. Και όμω αυτή η απίστευτη πρόκληση αποσιοποιήθηκε πλήρω από τα περισσότερα μέσα μαζική ενημέρωση. Παράλληλα, ήρθε στο φω και η αποκάλυψη τη Σκανδαλώδου εισήγησή τη στο ΣΤΕ το 2012, που ουσιαστικά άνοιγε την κερκόπορτα για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε αναδασωτέ εκτάσει.